Γεγονός στην κορυφαία διοργάνωση για τον πρωτογενή τομέα. Η 5η Αγροτική Έκθεση Ιεράπετρας, AgroExpo, άνοιξε τις πύλες για το κοινό, ανεβάζοντας ακόμη πιο ψηλά τον πύχη, με αυξημένη συμμετοχή εκθετών από όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας πλήρως τον εκθεσιακό χώρο με 84 περίπτερα και υπαίθριους εκθέτες. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για το άνοιγμα της έκθεσης 5ης AgroExpo. Μια έκθεση η οποία έχει αποκτήσει μια τεράστια δυναμική με το πέρασμα των χρόνων. Το 2016 ξεκινήσαμε δειλά-δειλά σε μια προσπάθεια που πολλοί δεν την πίστευαν, όμως σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να διαπιστώνουμε ότι η έκθεση έχει τεράστια δυναμική. Είμαστε μια από τις μεγαλύτερες αγροτικές εκθέσεις της χώρας και ευελπιστούμε να είμαστε μια από τις μεγαλύτερες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Στόχος της μεγάλης διοργάνωσης είναι η ενημέρωση των αγροτών για όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο τους. Παράλληλα, να δεικνύει και προωθεί νέες ιδέες και καινοτόμες πρακτικές στο πρωτογενή τομέα που βοηθούν τον αγροτικό κόσμο να παράγει πιο ανταγωνιστικά προϊόντα. Η έκθεση στην οποία παριστάμεθα όλοι σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι εδώ συναντώνται οι αγρότες παραγωγοί μαζί φυσικά με επιχειρηματίες με σκοπό την βελτίωση και εξυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής, αλλά και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων. Πολύ σημαντική έκθεση. Εμείς θα συνεχίζουμε να την στηρίζουμε. Η πρόοδος ουσιαστικά είναι συνοδοιπόρος μαζί με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανταγωνιστικότητας, με σκληρή δουλειά και ανοιχτούς ορίζοντες. Η Ιεράπετρα υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες, αποτελώντας σημείο συνάντησης του πρωτογενούς τομέα, με τον Δήμαρχο να εκφράζει την ικανοποίησή του. Έχει καθιερωθεί πλέον σαν θεσμός, είναι μια επιτυχημένη έκθεση και αυτό βλέπετε ότι κάθε φορά έχουμε περισσότερους εκθέτες εδώ στην Ιεράπετρα σε αυτή την έκθεση. Παράλληλα να σας πω ότι τα χρήματα έχουν έρθει ήδη στο Δήμο, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία για την ανάθεση της μελέτης, έχουμε και τη δέσμευση του Περιφερειάρχη για τη χρηματοδότηση του κτηρίου. Θεωρώ όχι την επόμενη, αλλά στη μεθεπόμενη έκθεση θα είμαστε στεγασμένο χώρο. Η έκθεση ξεπέρασε κάθε προσδοκία και θα μείνει ανοιχτή για το κοινό μέχρι την Κυριακή 28 Μαΐου στον υπαίθριο χώρο της πρώην Αγρέξ, στο 3ο χιλιόμετρο, Ιεράπετρας Γραλιγιάς. 5η έκθεση, πάντα με τη συνεργασία του Επιμελητηρίου Λασιθίου, του Δήμου Ιεράπετρας και της Περιφέρειας, με μεγάλη υποστήριξη. Αξίζουν συγχαρητήρια στους διοργανωτές, σε όλους τους εκθέτες. Η Ιεράπετρα, η καρδιά των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στη χώρα, ο αιμοδότης της τοπικής και εθνικής οικονομίας, με τη νέα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, να είστε βέβαιοι ότι θα αποκτήσει μόνιμη εγκατάσταση αυτής της πολύ σημαντικής εκθέσεως. Ο όμιλος της Κρήτη TV είναι χορηγός επικοινωνίας.